Οπότε διατυπώνω την άσκηση που θα έχετε. Δηλαδή αυτό που λέει η άσκηση είναι ότι έχουμε τον πίνακα Α, κάποιος ακολουθεί ένα δρόμο και βρίσκει ανοιγμένο κλιμακωτό Β. Κάποιος άλλος πολλαπλασιάζει ή κάνει διαφορετικές διαδικασίες και βρίσκει Β τόνος. Αυτό είναι πάντα είναι ίση. Είναι ανεξάρτητη της διαδρομής ή αλλιώς ότι είναι μοναδικός ο ανοιγμένος κλιμακωτός. Όποιος το αποδείξει θα το παραδεχτώ. Θα κερδίσει τη σοκολάτα που θα φέρει ο Άγιος Βασίλης. Μπορείτε να το κάνετε και με 2x2 πίνακες, να δείτε πώς πάει και μετά να το γενικεύσετε. Λύση λοιπόν, προσεχώς. Λοιπόν, παίρνουμε κάπα το πλήθος στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου. Τώρα από άποψη ορολογίας μπορείτε να ακούσετε κάπα διανύσματα. Συνήθως τα στοιχεία, οποιοδήποτε θεωρούμενα ως στοιχεία διανυσματικού χώρου, τα λέμε και διανύσματα. Έτσι, αν πάρουμε το σύνολο των συναρτήσεων που είναι διανυσματικός χώρος, μπορείτε να ακούσετε όταν μελετάμε από την άποψη της άλγεμπρας, θα τα λέμε διανύσματα. Μην σας παραξενέψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίρνουμε κάπα το πλήθος στοιχεία. Τα α1, α2, αλφα-κάπα λέγονται γραμμικά ανεξάρτητα. Στοιχείο του χώρου. Κοιτάξτε, έχουμε α1, α2, αλφα-κάπα στοιχεία του χώρου. Τα λάμδα 1 επί α1 έχει νόημα. Το λάμδα 2 επί α2 έχει και αυτό νόημα, άμα τα προσθέσουμε ένα στοιχείο του χώρου. Βάζω εδώ το 0 με μια γραμμούλα, γιατί θέλω να πω ότι είναι ένα στοιχείο του χώρου. Το μηδενικό στοιχείο του χώρου, όχι ο αριθμός 0. Εάν αυτή η σχέση οδηγεί αναγκαστικά σχέση
λάμδα 1 ίσο λάμδα 2 ίσο λάμδα κάτω ίσο με το 0, με τον αριθμό 0. Θα κάνουμε ασκήσεις. Σημείωση. Αν τα α1, α2, αλφα-κ δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα, ονομάζονται γραμμικά εξαρτημένα. Καλά, αυτός είναι ένας ορισμός, αλλά ας βρούμε ας το κοιτάξουμε λοιπόν. Παίρνουμε ο β' είναι ο R τετράγωνο. Όπι, πες μου δύο στοιχεία του R τετράγωνο, δηλαδή δύο ζευγάρια. 2,3 και 4,5. Αυτό είναι το α1 και αυτό είναι το α2. Θέλουμε να εξετάσουμε, εξετάζουμε εάν είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή γραμμικά εξαρτημένα. Η διαδικασία έχει ως εξής. Λύση. Λάμδα 1 επί το 2, 3, το πρώτο που μας είπε η πόλη, συν λάμδα 2 επί 4, 5, ίσο με το μηδενικό στοιχείο του χώρου, με το μηδενικό διάμετρο. Εάν από εδώ βγάλουμε ότι αναγκαστικά και το λάμδα 1 και το λάμδα 2 είναι 0, τότε είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Διαφορετικά δεν είναι. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε όπου μπορούμε πράξεις. Συνεπάγεται. 2 λάμδα 1, 3 λάμδα 1, συν 4 λάμδα 2, 5 λάμδα 2, πάλι. Πώς γίνεται η πράξη? Κατασυντεταγμένες. 2 λάμδα 1 συν 4 λάμδα 2 κόμμα 3 λάμδα 1 συν 5 λάμδα 2 πως 0,0. Συνεπάγεται. Η πρώτη συντεταγμένη, 2 λάμδα 1 και 4 λάμδα 2, ίσο με το 0. Η δεύτερη είναι 3 λάμδα 1 και 5 λάμδα 2, ίσο με το 0. Δηλαδή το ερώτημά μας έφερε σε ένα γραμμικό σύστημα ομογενές, γιατί η σταθερή ώρα είναι 0. Και αναρωτιόμαστε, η άγνωστη είναι το λάμδα 1 και το λάμδα 2. Ωραία, ας προσπαθήσουμε να το λύσουμε στοιχειοδός τώρα. Ας μην καθόμαστε με πίνακες. Τι θα κάνουμε? Θα πολλαπλασιάσουμε την πρώτη εξίσωση με 3. 6 λάμδα 1 και 12 λάμδα 2 ίσο με το 0. Και τη δεύτερη με 2. 2 λάμδα 1, 6 λάμδα 2. Πώς? Όχι, πλην 2. Το ίδιο, μετά σας έλεγα ότι τα αφαιρώ. Το ίδιο. 6 λάμδα 1
τι λέγαμε, επί 2 ήταν έτσι, συν 10 λάμδα 2, κλείσουμε το 0, τα αφαιρούμε κατά μέλη και θα έχουμε 2 λάμδα 2, κλείσουμε το 0, από εδώ βγάζουμε λάμδα 2 ίσουμε το 0, και αν πάμε σε μία από οποιασδήποτε θα βγάλουμε και λάμδα 1 ίσουμε. Άρα, τα 2, 3, 4, 5 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Ας δούμε και αν είναι άλλη στο άρδιο. Μαρία, εσύ Μαρία. Χριστίνα. Γιορτάζει μετά, ε. Ωραία. Επομένως, πες μας δύο διανύσματα. Πάλι να εξετάσουμε αν είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή εξαρτημένα. Λάμδα 1, 3,5 σε λάμδα 2, 7,5. Κάνοντας τις πράξεις θα έχουμε 3 λάμδα 1 και 7 λάμδα 2, αυτό και αυτό, 5 λάμδα 1. Και 8 λάμδα 2, κλείσουμε το 0,0. Θα έχουμε 3 λάμδα 1 και 5 λάμδα 1 και 7, συν 7 λάμδα 2, κλείσουμε το 0, 5 λάμδα 1, συν 8 λάμδα 2. Τώρα, άμα δεν επιστρέφετε, θα κάνετε τις πράξεις και θα βρείτε λάμδα 1 ίσον λάμδα 2 ίσον με το 0. Άρα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Στην τύχη δώσατε τους αριθμούς. Και είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τυχαία, δεν νομίζω πολύ. Άρα, υπάρχει το εξής ερώτημα, λοιπόν. Άσκηση. Πότε τα αλφα κόμμα βήτα γάμα κόμμα δέλτα του αρ τετράγωνο είναι γραμμικά εξαρτημένα, δηλαδή δεν είναι γραμμικά, δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Να το βρούμε κάπως. Έχετε καμιά ιδέα? Ναι. Τι λες, Γιάννη? Όταν το 1 είναι στοιχείο το 0,0 ουσιαστικά, ώστε να μας βγει, ας πούμε, στο 0,1. Ή όταν είναι το 1 προφέρει σε το άλλο. Ναι, αλλά πρέπει να τα αποδείξω. Εσύ, Σπύρου, τι έλεγες? Έλεγα ότι θα είναι γραμμικά εξαρτημένα όταν το 1 είναι πολλαπλάσιο του άλλου. Ναι, αλλά εντάξει. Αυτό... Κλέβεις τώρα, γιατί μάλλον το ήξερες. Τώρα μου θα σκεφτώ. Μπράβο. Πώς το σκέφτες? Ότι λέμε ότι ένα διάνυσμα υποτίθεται γάμα, είναι γραμμικός συνδυασμός των α και β, όταν γίνεται αυτό με τους αριθμούς. Ωραία. Ας το δούμε λίγο πιο αυστηρά, έτσι. Αυτό το... Δηλαδή θέλουμε συνθήκη
τον Α, Β, Γ, Δ. Αυτοί είναι οι τέσσερις αριθμοί, έτσι, ώστε τα Α, Β και Γ, Δ να είναι γραμμικά εξαρτημένα. Θα πάμε στο σύστημα, δηλαδή θα έχουμε λάμδα 1 λοιπόν α, β συν λάμδα 2 γ, δ ίσο με το 0,0. Θέλουμε συνθήκη μεταξύ του α, β, γ, δ, ούτως ώστε αυτό το σύστημα με αγνώστους τα λάμδα 1 και λάμδα 2 να μην έχει ως λύση αναγκαστικά λάμδα 1 ίσον λάμδα 2 ίσον το 0. Το σύνολο λύσεως ως προς λάμδα 1 λάμδα 2 αυτού του συστήματος προφανώς περιέχει τη 0η λύση, 0-0. Αν βάλουμε λάμδα 1 ίσον το 0, λάμδα 2 ίσον το 0, προφανώς ικανοποιείται. Λέμε, για να είναι γραμμικά εξαρτημένα πρέπει να έχει και κάτι άλλο, και κάποια άλλη λύση. Αν έχει μόνο αυτή, είναι ανεξάρτητη. Ωραία. Ψάχνουμε. Συνθήκες για τα α, β, γ, δ ώστε να έχουμε ως λύση εκτός λάμδα 1 ίσον με το 0 και λάμδα 2 ίσον με το 0 και κάποια άλλη. Ξέρω εγώ, λάμδα 1 είναι 7 και λάμδα 2 ξέρω ανάλογα. Πάντως να μην είναι η μηδενική λύση. Ωραία, δεν είπαμε και τίποτα ως τώρα. Απλώς γυρίζουμε το πρόβλημα γύρω-γύρω. Αυτό το ερώτημα εδώ μετασχηματίζεται στο γραμμικό σύστημα λάμδα 1 α στην πρώτη συντεταγμένη και λάμδα 2 γ ίσον με το 0. Η δεύτερη εξίσωση είναι λάμδα 1 β και λάμδα 2 δ ίσον με το 0. Τι μας δίνει με τον κλασικό στοιχειώδη τρόπο, απολαπλασιάζουμε την πρώτη με το λάμδα με τι, την πρώτη με β και τη δεύτερη με α. Μάλιστα. Λάμδα 1 β λοιπόν α συν β λάμδα 2 γ με το 0 και τη δεύτερη με, τι είπαμε, με α. Α, λάμδα 1 β, συν α, λάμδα 2 δ, ίσον με το 0. Τα αφαιρούμε, φεύγει το α, λάμδα 1 β και μένει, συνεπάγεται, β λάμδα 2 γ πλην α δέλτα λάμδα 2 ίσον με το 0. Συνεπάγεται λάμδα 2 κενό παράγοντα και μέσα θα είναι α δέλτα είναι β γ ίσον με το 0. Πώς? Ανάποδα. Τα έβαλα έτσι για το θέλω να σας δείξω. Πάντως και αυτό ισχύει. Αν ισχύει αυτό, ισχύει και αυτό. Και αν ισχύει αυτό, ισχύει και αυτό. Έχετε αντίρρηση, όχι. Μα γιατί θέλω να το πάμε κάπου.
Εδώ θέλουμε να μην έχουμε αναγκαστικά λάμδα 2 με το 0. Άρα τι θα πούμε. Άρα είτε λάμδα 2 με το 0, είτε αλφα δέλτα πλην βήτα γάμα ίσου με το 0. Αλλά αν αυτό είναι διαφορετικό από το 0, τότε αναγκαστικά λάμδα 2 θα είναι 0 και αν πάμε και πάνω θα βγάλουμε και λάμδα 1 με το 0. Άρα, φαινομενικά μια συνθήκη, τελικά, για να είναι α, β και γ, δ, α, β, γραμμικά εξαρτημένα, πρέπει α δέλτα πλην β γάμα ίσο με το 0. Διαφορετικά, αν α δέλτα πλην β γάμα διάφορο του μηδενός, τότε τα α κόμμα β γάμα κόμμα δέλτα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Βρήκαμε μια συνθήκη τώρα, εάν και μόνο εάν, αλλά θέλουμε να το συνδυάσουμε με τους πίνακες. Κοιτάξτε, παρατήρηση. Έχουμε το αβ, κόμμα γάμα δέλτα. Το αν τετράγωνο. Από εδώ φτιάχνουμε έναν πίνακα αβ, η πρώτη γραμμή είναι οι συντεταγμένες του πρώτου διαλύσου, του πρώτου στοιχείου και η άλλη είναι το γάμα δέλτα. Αν αβ, γάμα δέλτα γραμμικά ανεξάρτητα, τότε α, β, γ, δ, το κάνουμε ανοιγμένο κλιμακωτό, ανοιγμένο κλιμακωτό και βρίσκουμε 1, 0, 0, 1, το μοναδιαίο πίνακα. Διαφορετικά, δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Ας κάνουμε μία άσκηση ακόμα. Κάνετε 1, 2, 3, 6. Να γίνει ανοιγμένος κλιμακωτός.
βρήκες. Ναι, ποιος είναι. Ο 1, 2. Λέγε κανείς άλλος διαφορετικό. Έτσι, αυτό ικανοποιεί τα τρία, τις απαιτήσεις, μάλλον τις τέσσερις απαιτήσεις. Έχει μια μηδενική γραμμή και οι άλλες που δεν υπάρχουν είναι μηδενικές, με αυτή την έννοια. Το ηγετικό στοιχείο είναι ένα. Τι άλλο. Δεν υπάρχει άλλο για να δούμε αν είναι δεξιότερο ή αριστερότερο. Είναι ανοιγμένος, κλιμακωτός. Ερώτημα. Ποια είναι η μορφή των ανοιγμένων κλιμακωτών? Δύο επί δύο. Όλες τις μορφές, δεν υπάρχουν πολλές μορφές, δηλαδή 2 επί 2. Και να έτσι, πηγαίνοντας προς το σπίτι σας, ας δώσουμε έναν πίνακα, 4 γραμμές και 3 στήλες ή το αντίστοιχο. Ας πούμε 4 γραμμές. Οπότε, Μαρία, πες μου 4 αριθμούς. 7, 9, 2. Ξαναπέζουμε άλλες 4. 3, 6, 1, 3. Παίζουμε άλλες 4. 5, 7, 2, 4. Δεν ξέρω πότε θα δίνουμε τις εγγραφές σας για να μπαίνετε στην κλάση να γράφουμε και να το βλέπουμε όλοι. Θα σας γράψω σε μία... Τώρα θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, όσοι είναι εκεί και θέλουν, μας ανοίξουν τώρα. Σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να μπαίνετε εσείς όλοι και μπορείτε να πάμε εδώ που λέει ομάδα γραμμικής άλγεβρας. Είναι μία σελίδα στις ομάδες της Zoom. Οπότε μπορούμε να γραφτούμε, να σας πω. Οπότε θα γράψετε σε ένα χαρτί τα email σας ή μάλλον όπως το κάνουμε και τώρα.
Λοιπόν, καταρχήν, θα μπορείτε να γράψετε τα email σας εδώ, οπότε θα σας προσκαλέσω στην τάξη αυτή.